Είναι ένα νομοσχέδιο που καμιά σχέση δεν έχει με συνδυασμό ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας, της ποιότητας και του όγκου των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες του λαού σε διατροφικά, ποιοτικά, ασφαλή και σε προσιτές τιμές. Αλλά και τις ανάγκες της βιομηχανίας σε πρώτες ύλες, όπως στάρι, αλεύρι, ψωμί, ζυμαρικά ή μπαμπάκι, νήμα, ύφασμα, ρούχο ή ακόμα και του κτηνοτροφικού τομέα και των ζωοκομικών προϊόντων, αφού όπως είναι γνωστό είμαστε ελληματικοί σε κτηνοτροφικά προϊόντα και δίνονται δισεκατομμύρια κάθε χρόνο για εισαγωγές. Ωστόσο, να πω, ένα τέτοιο σχεδιασμό με τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής δεν μπορείτε να τον κάνετε, γιατί ισχύει ο ανταγωνισμός για το κέρδος και συνεπώς η αναρχία στην παραγωγή. Πολύ περισσότερο δεν μπορείτε να τον κάνετε στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής. Είναι εφικτό να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο μόνο με τον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό, όπου θα αξιοποιούνται τα εδαφοκλιματολογικά πλεονεκτήματα της χώρας και η πείρα του λαού και θα βελτιώνουν την παραγωγικότητα. Δηλαδή, μόνο σε μία σοσιαλιστική κοινωνία μπορεί να γίνει τέτοιος σχεδιασμός με κοινωνικοποιημένα τα βασικά μέσα παραγωγής και της γης και με κριτήριο παραγωγής, όχι βεβαίως τον κέρδο του καπιταλιστή που δεν θα υπάρχει, αλλά την ικανοποίηση και σε όφελος των λαϊκών αναγκών. Ωστόσο, είναι χαρακτηριστικό ότι όλες αυτές τις ημέρες της συζήτησης στην Επιτροπή δεν υπήρχε ουσιαστική αντιπαράθεση για το κυβερνητικό αυτό νομοσχέδιο από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, αλλά από ό,τι φαίνεται, μάλλον παρέα το ψηφίζετε. Για να κρύψετε όμως τη συμπόρευσή σας, αναπτύσσετε αντιπαράθεση και δήθεν τσακωμού σε ζητήματα που δεν υπάρχουν στο νομοσχέδιο και δημιουργείται κλίμα δήθεν διαφωνίας. Ένα τέτοιο ζήτημα που δεν περιέχεται στο νομοσχέδιο και υπάρχει αντιπαράθεση είναι παραδείγματος χάρη η συμφωνία της ΣΕΤΑ. Ωστόσο και οι δύο κρύβετε την αλήθεια για να εξοραίσετε, να μην αποκαλύψετε την Ευρωπαϊκή Ένωση που πούλησε την προστατευόμενη ονομασίας προέλευσης της ΦΕΤΑΣ στα παζάρια για να ευνοηθούν τα ευρωπαϊκά μονοπόλια. Έτσι παίζεται το παιχνίδι, δίνω και παίρνω, όχι όμως για τους λαούς, αλλά για το κέρδος των καπιταλιστών. Τι κρύβετε εσείς λοιπόν? Ότι είναι οξυμένος ο ανταγωνισμός του τομείς του κρέατος και του γάλακτος, αφού με βάση τα στοιχεία της Eurostat συγκεντρώνουν πάνω από το 40% της αξίας της αγροτικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό δημιούργησε και προωθεί κατευθύνσεις που αξιοποιούνται στο πλαίσιο της πολιτικής προστατευτισμού. Παραδείγματος χάρη, με την κατοχύρωση ορισμένων προϊόντων, με αυστηρές προδιαγραφές των γνωστών ως POP, όπως είναι και το ελληνικό τυρί φέτα. Κατά τη διαπραγμάτευση λοιπόν εμπορικών συμφωνιών με τον Καναδά, τη γνωστή ως ΣΕΤΑ, και με την Νότια Αφρική και στο πλαίσιο των μπαζαριών για την επίτευξη συμφωνίας κατάργησης τελωνιακών δασμών που διευκολύνουν τους μονοπωλιακούς ομίλους, τους εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή ελευθερία κίνησης κεφαλαίου και βέβαια επεκτείνουν το πεδίο δράσης τους σε μεγάλες αγορές, κατοχυρώθηκε η αναγνώριση από τις χώρες αυτές μια σειρά πιστοποιήσεων που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι τα προϊόντα POP κλπ. Με ελάχιστες όμως εξαιρέσεις. Ελάχιστες εξαιρέσεις, το τονίζω. Μία από αυτές τις εξαιρέσεις είναι και η ΦΕΤΑ. Μια ονομασία
που υπό προϋποθέσεις θα μπορούν να χρησιμοποιούν και τα μονοπόλια του Καναδά και της Νότιας Αφρικής. Αυτή είναι η αλήθεια, ότι η ΦΕΤΑ έπεσε θύμα των παζαριών μεταξύ καπιταλιστών και πολλοί εκτιμούν ότι η ζήτησή της θα αυξάνεται. Επίσης, ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός, αν είναι αδυσόπιτος, και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προωθούν την αστική στρατηγική. Ποιος είναι ο στόχος? Η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει και να αυξήσει το προβάδισμά της ως ο μεγαλύτερος προμηθευτής αγροτικών προϊόντων και τροφίμων στις διεθνείς αγορές. Πρόκειται για ένα στόχο που αποκτά ιδιαίτερη σημασία εάν ληφθούν υπόψη και οι εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων, του ΦΑΟ, για αύξηση κατά 70% της ζήτησης των τροφίμων έως το 2050. Αυτές τις εξελίξεις τις παίρνετε υπόψη, που μαζί με την εμπειρία την πρόσφατη από την πανδημία του κορονοϊού φαίνεται πιο καθαρά η ανάγκη και η αξία της εξασφάλισης εγχώριων τροφίμων? Και να φέρετε ένα νομοσχέδιο για συζήτηση? Όχι βέβαια. Τι είναι λοιπόν αυτό που προωθείτε και επιδιώκετε με το παρόν νομοσχέδιο? Είναι ένα νομοσχέδιο με άρθρα διαφορετικού περιεχομένου και αντικειμένου, διάσπαρτα και χωρίς λειτουργική σύνδεση μεταξύ τους. Συγχρόνως, είναι κυρίως να διαχειριστούν κραυγαλές δυσλειτουργίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εποπτευόμενων οργανισμών, να προσαρμοστούν σε ευρωκοινοτικές διρεκτίβες και κανονισμούς, να εξυπηρετήσουν ανάγκες του κεφαλαίου που δραστηριοποιούνται στο χώρο του αγροδιατροφικού τομέα, να γίνουν διευκολύσεις και ίσως και ρουσφέτια, να καθιερώσουν και να εισπράττουν ανταποδοτικά τέλη ή επιστροφή κρατικών ενισχύσεων από συνεταιρισμούς που δόθηκαν πολλά χρόνια πριν και δεν ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια διαδικασία που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια συνεχίζει σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Επάνω σε αυτό θα ήθελα να σταθώ λίγο πιο πολύ, γιατί δεν απαντήσατε σε πολλά ερωτήματα, όπως από ποιους θα τα πάρετε όταν οι ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών έχουν διαλυθεί ή όταν η συνεταιριστική Αγνώ έχει πουληθεί στον Κολλιό που χρεοκόπησε και την έχει πάρει ο σύνδικο και είναι σε καθάριση. Επίσης, όπως υπόθηκε και από άλλους συναδέλφους, υπάρχουν και κίνδυνοι για μεγαλύτερα και χειρότερα πρόστιμα από τη στιγμή που δεν υπάρχει τροποποιητική για τις δόσεις που προτείνεται. Όμως, επιμένετε, αν και προτείναμε την απόσυρση του άρθρου 19, αφού κατά τη γνώμη μας είναι υπαρκτές οι δυνατότητες επαναδιαπραγμάτευσης και παραγραφής στις σημερινές συνθήκες. Όταν οι κρατικές ενισχύσεις δίνονται από απλόχερα από όλες τις κυβερνήσεις και την ελληνική σε επιχειρηματικούς ομίλους. Ήδη η γερμανική κυβέρνηση δίνει 9 δις ευρώ κρατική ενίσχυση στη Λουφκάσα. Ή ακόμα, εντός Ιουνίου-Ιουλίου δίνονται από κράτη-μέλη σε αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης με μορφή κρατικού άτοκου δανείου, δηλαδή 6 μήνες νωρίτερα. Βλέπετε λοιπόν ότι σήμερα δεν ενοχοποιείται η κρατική ενίσχυση, όμως 26-28 χρόνια πριν θεωρείται απαράνομη, γιατί τότε αφορούσε συνεταιρισμούς, σήμερα αφορά
μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Γιατί βεβαίως δεν παίρνεται υπόψη η ανισομετρία και οι διαφορετικές ανάγκες μεταξύ των κρατών μελών στο κοινωνικο-οικονομικό τομέα, παρά μόνο οι ανάγκες του κεφαλαίου. Μας κατηγορήσατε, κύριε Υπουργέ, ότι δεν προσέξαμε την κορονίδα του νομοσχεδίου, που είναι τα τρία τελευταία άρθρα, που αναφέρονται στις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις αυτών που παράγουν, εισάγουν, εξάγουν, αποθηκεύουν, διακινούν ή διαθέτουν στην κατανάλωση νοθευμένα τρόφιμα. Γιατί δεν μας εντυπωσίασε? Γιατί χρόνια, δεκαετίες έχουμε συνηθίσει από νομοθετήματα που έχουν με κυρώσεις, αλλά δεν υλοποιούνται για διαφόρους λόγους. Και κυρίως γιατί το αστικό σύστημα δεν προστατεύει το βιοπαλλεστή αγρότη ή τον εργάτη ή τον αυταπασχολούμενο μικροεπαγγελματία, αλλά την κερδοφορία του μεγαλέμπορα, του βιομήχανου, του μεγαλοεπιχειρηματία, του τραπεζίτη, δηλαδή του κεφαλαίου. Οι νόμοι συνολικά στο αστικό σύστημα αυτούς εξυπηρετούν και όταν τους καταπατούν για να κερδίσουν περισσότερα, τότε τροποποιείται τους νόμους για να μην έχουν εμπόδια στην επιχειρηματική κερδοφορία τους. Στην προκειμένη περίπτωση για αυτά τα τρία άρθρα, εμείς λέμε ότι είναι θετικά. Και είναι θετικά γιατί συστηματοποιείται καλύτερα τα αδικήματα και προσθέτεται την παρανομία της ελληνοποίησης. Όμως δεν είναι επαρκή. Γιατί? Πρώτον, εάν δεν γίνουν προσλήψεις προσωπικού στον ΕΦΕΤ και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να μπορούν να ασκούν ελέγχους, τότε παρανομίες δεν θα μπορούν να διαπιστωθούν και οι ποινές αυτές θα μείνουν στα χαρτιά. Δεύτερον, υπάρχουν περιπτώσεις που μεγάλες βιομηχανίες κάνουν την ελληνοποίηση νομότυπα, δηλαδή έχουν εργοστάσια και στο εξωτερικό, συνήθως στα Βαλκάνια, αγοράζουν την πρώτη ύλη πάφθινα το γάλα, φτιάχνουν τυρί με χαμηλό εργασιακό κόστος και το φέρνουν στο εργοστάσιο τους στην Ελλάδα, το συσκευάζουν με την πατέντα και το όνομά τους. Ποιοτικά, εγώ θα έλεγα καλό, αλλά η παραγωγή τους δεν είναι στη χώρα, παρά μόνο η συσκευασία τους. Τρίτον, οι ποινές εναλλακτικά, χρηματικές, η ποινή φυλάκισης, διαζευτικά δηλαδή, που το βάζετε, είναι καινούριο γιατί υπήρχε πριν μόνο η ποινή φυλάκισης. Αυτό δεν επέφερε, όπως και τώρα, δεν θα επιφέρει κάποια βελτίωση και στην τιμή που παίρνει ο παραγωγός. Παραδείγματος χάρη στο γάλα. Γιατί το πρόβλημα των χαμηλών τιμών στον παραγωγό και της απληρωσιάς οφείλεται στην ασυδοσία των μονοπωλίων που προστατεύετε όλοι σας, που ελέγχουν στην κυριολεξία την παραγωγή και εκβιάζουν τους αγροτοπαραγωγούς. Τέταρτον, είχαμε ορισμένα ερωτηματικά για το εάν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ συνειδητού και ενδεχόμενου δόλου. Εμείς, κύριε Βορύδη, δεχόμαστε την ερμηνεία που δώσατε, ότι η προσθήκη με πρόθεση που νοθεύει καλύπτει κάθε περίπτωση. Δηλαδή, και όταν η πράξη έχει τελεστεί με ενδεχόμενο δόλο. Καλό θα ήταν η επιβαλλόμενη ποινή να είναι ίδια και στις δύο περιπτώσεις, και του άμεσου και του ενδεχόμενου δόλου. Τουλάχιστον αυτή να είναι εκφρασμένη πρόθεση του νομοθέτη. Πάντως, να σας πω, εμείς θεωρούμε ότι δεν χρειαζόταν η προσθήκη με πρόθεση που επαναλαμβάνεται συνεχώς στα δύο τελευταία άρθρα, 28 και 29, για να αποκλειστεί η περίπτωση της στήριξη, της τιμώρησης, της πράξης, της νόθευσης από αμέλεια. Και αυτό γιατί ως πλημέλημα διώκεται μόνο εκδόλου τελούμενου, όπως λέει και ο ποινικός κώδικας. Αν ήθελε ο νομοθέτης να διώκεται και εξ αμελίας η τέλεσή του, θα έπρεπε να το ορίσει ρητά. Επίσης, υπήρχε η περίπτωση επαύξησης της ποινής όταν υπήρχε υποτροπή, δηλαδή περισσότερες από δύο φορές
να έχει υποπέσει στο ίδιο αδίκημα. Δεν υπάρχει τώρα. Συνολικά λοιπόν, θα έλεγα ότι εσείς μπορεί να υποστηρίζετε ότι τα διάφορα άρθρα τα έχουν εισηγηθεί υπηρεσίες και έτσι μπορεί να είναι και το νομοσχέδιο να έχει έναν τεχνοκρατικό χαρακτήρα όπου περνάει ορισμένες διορθωτικές ενέργειες στο ισχυρό θεσμικό πλαίσιο και στη λειτουργία του. Ωστόσο, το κύριο είναι ότι έρχεται να θωρακίσει την εφαρμοζόμενη πολιτική. Γι' αυτό δεν έρχεται σε τίποτε για να βελτιώσει τη ζωή των μικρομεσαίων αγροτών, ούτε την προστασία της παραγωγής και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών με τη στελέχωση των κρατικών υπηρεσιών και των εποπτευόμενων οργανισμών. Αντίθετα, τα προβλήματα υπάρχουν, οξύνονται, ήρθαν και νέα να προσθεθούν με την πανδημία και δεν έχει ακόμα δοθεί καμιά ουσιαστική απάντηση από την κυβέρνηση για τους γεωργούς και για τους κτηνοτρόφους που έπαθαν ζημιές. Δισεκατομμύρια παίρνουν το κεφάλαιο και οι μεταποιητές και οι μεγαλέμποροι ψίχουλα καταλαβαίνουμε ότι ετοιμάζεται να δώσετε στους εγωπροβατοτρόφους και αυτά μετά από σκέψη 2 μηνών. Για αυτούς τους λόγους και άλλους που θα αναπτύξουμε και στην κατάρθρον συζήτηση, εμείς καταψηφίζουμε επί της αρχής το παρόν νομοσχέδιο.